Η επίθεση ξεκινά στις αρχές Μαρτίου, ενώ στο μέτωπο δεν έχουν φτάσει ακόμη τρεις σειρές εφέδρων και εθελοντών που πλησιάζουν τις 60.000. Η κυβέρνηση πιστεύει στην εύκολη νίκη. Έτσι, τις παραμονές μόλις των επιχειρήσεων συνεχίζει τις εκαθαρίσεις βενιζελικών αξιωματικών. Ο ελληνικός στρατός προχωρεί προς το Αφιόν Καραχισάρ και το Εσκί Σεχίρ. Η αντίσταση των γερμανικών είναι περιορισμένη. Στη συνέχεια όμως αντιπιτίθενται. Οι Έλληνες υποχωρούν στην Προύσα με 5.000 νεκρούς και τραυματίες. Το 34ο Σύνταγμα καλύπτει την υποχώρηση. Έτσι, η επιστροφή των ελληνικών δυνάμεων στις αρχικές τους θέσεις γίνεται χωρίς άλλες απώλειες. Το ηθικό του στρατεύματος όμως έχει κλονιστεί.